Καλησπέρα κύριε Χατζηστέργο, είστε ταμεία στον Σύλλογο Κοινοφίλων ΚΟ. Θα ήθελα να μου πείτε για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στην ΚΟ, στο Δημοτικό Στάδιο του Λίμανου. Ναι, με τα χαράς. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στον Όμιλο Κοινοφίλων ΚΟ, ο οποίος ξεκίνησε ως προσπάθεια το 2007, περίλθε σε Αδράνεια, μια ομάδα φίλων της κοινοφιλίας του νησιού αποφάσισε να τον αναβιώσει και έτσι το 2017 καταφέραμε να αναβιώσουμε τον Όμιλο και να κάνουμε και την πρώτη κοινοφιλική εκδήλωση που ήταν ένας στοιχειώδης αγώνας κυνηγετικών ικανοτήτων. Στη συνέχεια και με την συμμετοχή του φίλου του Νίκου Τσουκαλοχωρίτη, ο οποίος ανέλαβε την Προεδρία του Συλλόγου, καταφέραμε να οργανώσουμε δύο ακόμα αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων, μία έκθεση μορφολογίας στις αρχές Νοεμβρίου του 2019, η οποία είχε και αρκετά μεγάλη συμμετοχή, και αυτή είναι η δεύτερη έκθεση μορφολογίας που οργανώνεται στο νησί μας. Εκτιμώ ότι κάποια μικρότερη συμμετοχή σε σχέση με το 19, όπως έως τώρα τουλάχιστον διαφαίνεται, έχει να κάνει με το νωρίτερο της εκδήλωσης και επειδή ακόμα επιχειρήσεις και καταστήματα βρίσκονται ανοιχτά και έτσι δυσκολεύεται ο κόσμος να έρθει ολόκληρο το Σαββατοκύριακο να συμμετέχει με τα σκυλιά του στην έκθεση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ομίλου, τον Νίκο Τσουκαλοχωρίτη, ο οποίος ως γνώστης του αντικειμένου ανέλαβε ένα μικρό κοινοφιλικό όμιλο στην ΚΟ και τον έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ αξιέπαινο επίπεδο, σε επίπεδο που να αναγνωρίζεται σε όλη σχεδόν την επικράτεια και από παντού να έρχονται να συμμετέχουν στους αγώνες μας. Πέρυσι δεν μας δόθηκε ευκαιρία λόγω COVID να κάνουμε κάποιες διοργανώσεις. Φέτος έχουμε μπει πολύ δυναμικά. Έχουμε κάνει έναν αγώνα πρακτικού κυνηγιού μέσα στο 2021. Ο Σύλλογος έχει συμμετοχές, το νησί έχει καθαρό αίμα σκυλιά, γιατί πάντα ένας κοινοφιλικός όμιλος κομ και ένας γενικά κοινοφιλικός όμιλος μιλάει πάντα για καθαρό αίμες φυλές, για καθαρό αίμες ράτσες. Φεύγουμε από το κομμάτι του βουνού ουσιαστικά και πάμε στο κομμάτι της έκθεσης μορφολογίας. Στην έκθεση μορφολογία γενικά δεν διαγωνίζονται σκυλιά για να βγάλουμε το πιο όμορφο. Είναι τα σκυλιά, βγαίνουν σκυλιά, κάθε σκυλί έχει βγει από τη χώρα προέλευσής του πριν 100-150 χρόνια και έχει βγει ένα πρότυπο. Πάνω σε αυτό το πρότυπο, οι 6 κριτές που θα έρθουν στο νησί μας, που να τους ευχαριστήσω μετά ονομαστικά και είναι και ξένοι, και είναι σπουδαίο γεγονός για το νησί να έρχονται ξένοι κριτές, θα βγάλουν τον καλύτερο ουσιαστικά σκύλο πάνω στο πρότυπό του. Λόγω COVID δεν θα είναι ανοιχτά να είναι πάρα πολλοί κόσμος, γιατί ο κόσμος μας περιορίζει πάρα πολύ η νομοθεσία και τα πλαίσια. Θα είναι περίπου 300 άτομα μαζί με τις συμμετοχές. Οι συμμετοχές είναι από την Ελλάδα. Υπάρχει κάποια σκυλιά από το εξωτερικό. Είναι και από την ΚΟ. Έχουμε συμμετοχές από τη Ρόδο και από την Κάλυμνο, που τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ γενικά, γιατί ο κοινοφιλικός όμιλος ΚΟ είναι ένας όμιλος που δεν εισπράττει λεφτά από κάποια ομοσπονδία ή από το κράτος και όλα αυτά γίνονται από άτομα εδώ από την τοπική κοινωνία, από μαγαζιά, από χορηγίες, από όλα αυτά. Αυτά θα αναφερθούν και στον αγώνα, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ. Μεγάλος χορηγός της έκθεσης είναι ο κύριος Ερνικός, που πάντα βοηθάει, είναι δίπλα μας. Είναι το ΕΚΟ Ηλίας Μαρίνος και είναι και οι τροφές Μπελκάντο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Blue Star που έχει 40% έκπτωση σε όλους όσους έρχονται από την Αθήνα για να διαγωνιστούν στους αγώνες. Αυτά. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, εσείς? Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση που θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος. Όσοι μπορούν το Σάββατο και την Κυριακή να είναι εκεί, θα υπάρχει απ' έξω να βλέπουν για τεστ και για εμβόλια. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μην υπάρχει πάρα πολύ συνωστισμός και γίνεται λίγο ψιλοχαμός εκεί. Θα μπουν όλοι σταδιακά και να είναι γεμάτο το γήπεδο. Θα βγουν κάποιοι και θα μπουν άλλοι. 10 η ώρα στο γήπεδο Σφυλήνος,
στο δίπλα στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη. Σας περιμένουμε όλους, η είσοδος δωρεάν.